Μόλις εγκατασταθήκαμε αυτές τις μέρες και το στελεχειακό δυναμικό είναι σε εξέλιξη για να μπορέσουμε μετά τις άγγες μέρες να ξεκινήσουμε εργασία και κάτω από δύσκολες συνθήκες, διότι δυστυχώς πέρα από τη μεγάλη και βαθιά γραφειοκρατία η οποία έχει γίνει ηλεκτρονική, αλλά παραμένει στάσεις πολύ σκληρές σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης όπου είναι συνάδελφοί μας και γνωρίζουμε πώς κινούνται οι διαδικασίες. Έχουμε και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο αρχίζει να δυσκολεύουν και οι πληρωμές. Εκτιμώ να ομαλοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις μετά τον Μάιο και έτσι να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα για το οποίο έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες μας. Είμαστε νησιωτική περιφέρεια με σοβαρά προβλήματα, όπως ξέρετε, κυρίως στη διασύνδεση. Δηλαδή, έχουμε θέμα γιατί τώρα προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη, να πούμε έτσι. Έχει ξεκινήσει από την περσινή περίοδο ένα σκάφος το οποίο φεύγει από την Κέρκυρα και φτάνει μέχρι τη Ζάκυνθο. Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο γιατί είναι επιδοτούμενη η γραμμή, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί το κλίμα της συνοχής που το έχουμε ανάγκη. Είναι οι υποδομές που πρέπει να οργανώσει η περιφέρεια, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως η κεντρική κυβέρνηση. Διότι χαιρόμαστε που στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν τα οδικά δίκτυα που εκτελούνται. Εμείς όμως εδώ έχουμε τρία μεγάλα προβλήματα. Τα ξέρει και ο κύριος βουλευτής με τον οποίο συνεργαζόμαστε και είναι πρώην στέλεχος τοπικής αυτοδιοίκησης Έρμηρος. Έχουν σχέση με τον οδικό άξονα, βορρά-νότου. Το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά, δυστυχώς και η Ζάκυνθο και έχουμε τα ίδια θέματα. Και βεβαίως το θέμα της ίδρυυσης και αποχέτευσης. Είναι ζητήματα τα οποία μας ταλαιπωρούν εδώ και αρκετά χρόνια. Είχαμε οργανωθεί με τα φράγματα, είναι απολυτριωμένο ο χώρος. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα της χρηματοδότησης τουλάχιστον αυτή την εποχή. Και βεβαίως τα δίκτυα αποχέτευσης με την, όπως σας είπα, με την ανάπτυξη που υπάρχει στον τουρισμό, καταλαβαίνετε ότι κάθε χρόνο περισσότερα κρεβάτια εντάσσονται στη λειτουργία και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη διαχείριση. Όποια προετοιμασία και να κάνουν οι Δήμοι, χρειάζεται μια γενναία χρηματοδότηση για να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει απορρίμματα. Το μεγαλύτερο, το σοβαρότερο πρόβλημα, βεβαίως, πολύ σωστά ήταν, θα σας έλεγα, είναι διαχείριση των απορριμμάτων. Μια διαχείριση απορριμμάτων, η οποία ενώ ο κύριος Αυλονής ήταν τότε αντιπολίτευση στη Μίζωνα και προς τιμή του, όλη η παράταξή του μας είχε στηρίξει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής που είχα την τύχη να ήμουν δήμαρχος και μαζί με μια συντριπτική πλειοψηφία αποφασίσαμε να κάνουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων με τη χρηματοδότηση μέσα στο ΣΔΙΠ. Γιατί αυτά ήταν τα εργαλεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας. Δυστυχώς διακόπη αυτή η πορεία και 9 χρόνια τώρα ταλαιπωρούμαστε, πάμε στο 10ο χρόνο και εργοστάσιο δεν έχουμε, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να έχουν αφυδατωθεί οικονομικά, διότι πάνω από 10 εκατομμύρια στοιχίζει μεταφορά στην Κοζάνη, στη Ζάκυνθο, στα Γιάννανε, στην Πάλερο. Σε αυτοδιοίκηση κυρίως. Για να είμαστε ειλικρινείς, όλες οι κυβερνήσεις δώσαν τη στήριξη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη χρηματοδότηση στη διάθεσή τη. Και η Δημοκρατία. Όταν λέει ο κόσμος που θα βρει στα χρήματα, πρέπει να έχει μια διοίκηση χώρα που θα πηγαίνει γραμμή-γραμμή και θα λέει εδώ πέρα αυτά τα 10 εκατομμύρια μεταφορά το χρόνο που παρεπιπτόντως δεν είναι καλό και για το περιβάλλον όλη αυτή η μεταφορά. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχει κοινωνικό όφελος στον πολίτη. Εκεί πρέπει να παρέμβει το κράτος με το τεράστιο μαξιλάρι του 37 δις και να πει θα λύσω το πράγμα, θα φτιάξω το εργοστάσιο, εντάξει, θα σώσουμε 3 χρόνια μεταφορό και θα έχουμε ένα πάγιο τέτοιο asset στο ενεργητικό μας το οποίο θα αποδίδει για τον λαό. Αυτό πρέπει να πει χρηστή διοίκηση. Τα θέματα υγείας είναι κάτι που μας απασχολούν όλα τα Ιόνια, έχουν τα ίδια προβλήματα. Η Κέρκυρα είναι υποστελέχωση στους γιατρούς. Δυστυχώς η ακρίβεια στα νησιά μας με τα ενίκια δεν δέχονται πολύ δημόσιοι υπάλληλοι, όχι μόνο ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό, αλλά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί δυσκολίες και με αποτέλεσμα να μην θέλουν να έρθουν σε εμάς όταν έχουν την τύχη να διορίζονται. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και δεν περιορίζεται μόνο στους εργαζόμενους. Έχουμε πρόβλημα και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διότι και τα παιδιά εκεί έχουν μεγάλο κόστος διαβίωσης στο νησί μας. Με αποτέλεσμα έρχονται στις σχολές, γιατί έχουν και καλές σχολές και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και η Κέρκυρα.
Και δυστυχώς μετά από ένα-δύο χρόνια φεύγουν όλοι. Γιατί κάνουν την εγγραφή και προσπαθούν να μεταφερθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι λάθος, διότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχουμε μια ιστορία στην παιδεία που ξεκινάει εδώ και αιώνες με την Ιόνιο Ακαδημία, το πρώτο πανεπιστήμιο μας. Και δίνει μάχη ο Πρίντερς, Πιτανικές Αρχές και η εκπαιδευτική κοινότητα να διατηρήσουμε αξιόμαχο και σε καλό επίπεδο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που γίνεται μια καλή δουλειά. Έχουμε έναν καθηγητή σας στο Think Tank Παιδείας μου. Στο Think Tank Παιδείας. Ναι. Όχι, άξι, ναι. Άρα έχω καταλαβαίνω την επαφή. Έχετε ενημερωθεί βέβαια και το καταλαβαίνω. Αυτά είναι τα σοβαρότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσουμε. Η υγεία, η στελέχωση των υπηρεσιών όλων των δημοσίων. Ακόμα και οι πυροσβέστες που έρχονται και αυτοί δεν μπορούν να στρεβλούν του μήνε που φέρνουν τα μήνε να καθίσουν. Είχα έρθει πολλές φορές μικρός. Ερχόμαστε εδώ για Πάσχα. Κάθε χρονιά, μεγαλώνοντας. Και μετά πέρασαν πολλά χρόνια στο εξωτερικό και πριν από 4,5 χρόνια, όταν είχε έρθει ο Τάιλερ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μαζί με το εξωτερικό μου στις Σπέτσες, ήρθαμε και Κέρκυρα. Και τότε το Αχίλιο ήταν ανοιχτό. Άρα το έχουμε δει από μέσα. Και τώρα, τι δόξεις. Δεν ήταν δόξεις και τότε ήταν μια κατάσταση. Υπήρχε επισκεψιμότητα τουλάχιστον. Κάποια επισκεψιμότητα, ναι. Άρα λοιπόν ανυπομονώ να πάω και από το Αχίλιο σήμερα να δω τι ακριβώς έχει γίνει 4,5 χρόνια μετά. Αυτό. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν τιμά τη δημόσια ζωή μας. Πάντως το αγαπώ το νησί σας. Είναι ένα, κύριε Πρόεδρε, ένα μουσείο το οποίο δέχεται μεγάλη επισκεψιμότητα. Τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.